Γεια σας! Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Έχω βραχνιάσει λίγο, η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτός, ρε παιδί μου, ο καιρός δεν είναι. Δεν είναι για μένα. Μία συννεφιά, μία ήλιο, δεν μπορώ κι εγώ. Τέλος πάντων, τι έχουμε σήμερα? Όπως βλέπετε και στον τίτλο, μία αρκούδα ήρθε στο σπίτι μου. Και σήμερα είναι πάρα πολύ κουκουλιάρικο το βίντεο. Έχουμε επίτιμο καλεσμένο. Princess, έλα εδώ! Έλα εδώ, καλέ. Έλα εδώ. Πάμε να αρχίσουμε. Παιδιά, οι πρίνσες! Πρίνσες, τα κορίτσια! Κορίτσια, οι πρίνσες μου! Το μωρό μου! Γλυκόλα μου! Οι πρίνσες που λέτε είναι καθαρόιμοι. Έχει ελληνικούς ποιμενικούς γονείς και 3 μηνών. Σε αρέσουν πάρα πολύ τα χάδια. Ναι! Πάρα πολύ τα χάδια. Μην τη βλέπετε έτσι. Είναι μωρό. Είναι μόνο 3 μηνών. Θα μεγαλώσω κι άλλο. Να ξέρετε, θα γίνω ολόκληρο ντερέκι. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, ο άντρας μου ήταν κάθετος. Όταν σας λέω κάθετος και απόλυτος, κάθετος. Ο ορισμός του κάθετο. Αν ανοίξεις μέσα το λεξικό, θα βρίξεις δίπλα το λέξη Μάριο. Το λέξη Μάριο. Λοιπόν. Ήτανε κάθετος, δεν ήθελε καθόλου, γιατί για τους δικούς τους λόγους δεν ήθελε το σκυλί. Φοβόμουν και εγώ που λέτε να πάρω σκυλί, τέλος πάντων το θέμα είναι στην απόφαση κολλάει το σίδερο. Και την πήραμε την απόφαση, γιατί μία Κυριακή είχαμε βγει οικογενειακώς, κάναμε μία εκδρομούλα και γνωρίσαμε μία οικογένεια η οποία είχε ένα Yorkshire Terrier. Καμία σχέση με το δικό μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το συζητήσαμε και της είπα ότι ναι, θέλω κι εγώ. Αποφασίσαμε μετά στο αμάξι να πάμε να πάρουμε. Πάει παντόφλα μου, να ξέρει. Πριν 2 εβδομάδες που λέτε, γιατί έχουμε 2 ολόκληρες εβδομάδες μαζί την Princess στο σπίτι μας, πριν 2 εβδομάδες που λέτε, έψαχνα εγώ να βρω σκύλο. Σας το είχα πει και στο Instagram ότι θέλω να υιοθετήσω ένα σκυλάκι, για υιοθεσία πηγαίναμε, το τονίζω, ή μία μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όμως ο φίλος του άντρα μου ασχολείται 20 χρόνια με σκυλιά. Ξέρουμε ότι στο σπίτι του έχει σκυλιά και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει, να σου πω ρε φιλαράκι, μήπως έχεις στο νου σου αν υιοθετείς κανένα, αν ξέρεις και αυτό και εκείνο, γιατί εντάξει, όσο να είναι ρε παιδί μου, εγώ θα πήγαινα ή για λαμπρατοράκι ή μίεμο ή golden retriever. Και γυρνάει αυτός και μας λέει ότι να ξέρετε ότι πριν 3 μήνες, το Δεκέμβριο, γέννησε η σκυλίτσα μου. Η σκυλίτσα του ήτανε ελληνικός ποιμενικός. Καθαρό μου. Και η μαμά και ο μπαμπάς. Εκεί έχει και τους γονείς. Γέννησε 6 κουταβάκια. Αυτή τη στιγμή έχω, λέει, ένα θηλυκό, όλα τα άλλα τα έχω δώσει και ένα ακόμα που έχει γεννηθεί, αλλά άουρο, χωρίς ουρά. Λέμε πάμε να το δούμε. Το ίδιο απόγευμα λοιπόν πήγαμε να το δούμε. Μας άρεσε με το που την έφερε μέσα. Εν τω μεταξύ εγώ έπαθα ένα σοκ, η αλήθεια είναι. Γιατί λέω, αμάν τι είναι αυτό τώρα, εγώ περίμενα τόσο. Γιατί για τόσο πήγαινα. Όμως οι ελληνικοί ποιμενικοί έχουν το μειονέκτημα ότι μεγαλώνουν πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ γρήγορα και δεν καταλαβαίνεις λίγο αυτό εδώ πέρα το φάσμα που υπάρχει, πως ήταν από μικρό και μέσα σε 2 εβδομάδες το βλέπεις τούμπανο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ την αγάπησα, ξαναπήγαμε μετά για να δούμε και να μας πει και τις περισσότερες λεπτομέρειες και η ιστορία μας αρχίζει κάπως έτσι. Γεια! Τι κάνετε? Welcome to my channel again. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και ξέρεις γιατί? Γιατί θα προσθεθεί άλλο ένα μέλος στην οικογένειά μας. Η μέρα είναι Παρασκευή. Ήταν να έρθει το Σάββατο, η αλήθεια είναι. Όμως την Παρασκευή μας είπε, ναι, ελάτε να την πάρετε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Τα πρώτα πράγματα τα έχω ήδη αγοράσει. Πήγα στα τζάπο. Έτσι λίγο προετοίμασα λίγο τον εαυτό μου. Να σου πω και την αλήθεια, προετοίμασα και το σπίτι μου το ίδιο. Μάζεψα λίγο καλό διάκια, από εδώ, από εκεί. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα πάμε το απόγευμα να πάρουμε την Princess. Όμως παρόλα αυτά, το απόγευμα θα πάμε και στο Pet for You να κάνουμε την ταυτότητά της, να τη χαράξουμε, να πάρω και κάποια άλλα πραγματάκια που θέλω. Οπότε θα σε πάρω μαζί μου. Μέχρι τότε όμως, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνεις like στο τέλος του βίντεο αν σου άρεσε. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Καλά, είναι πολύ. Έχω έτσι μια αγωνία γενικά. Είναι η πρώτη μου επαφή με τα σκυλιά. Και έτσι λίγο κάπως αγχώνομαι. Για πάμε.
κουβεντούλα μας, οπότε συνεχίζουμε. Έχουμε πάρει τις πάνες μας, έχουμε πάρει το τσίκου τσούκου, τα μασιτικά όλα, οπότε τι έχει μείνει, να πάμε να πάρουμε την Princess. Το λουλουδάκι μας το πήραμε και την έχουμε και τώρα πάμε σπίτι. Princess, πού είσαι μωρό μου, Princess, ναι, ψυχίτσα μου, αγάπη μου, λουλούδι μου. Καλημέρα, εμείς ξυπνήσαμε, είχαμε μια πάρα πολύ ωραία νύχτα μπορώ να πω. Δεν μας ανησύχησε καθόλου, εγώ βασικά λίγο ψιλοφοβόμουν, λέω τώρα τι θα γίνει, θα σηκωθούμε το πρωί και θα δούμε πουπούλα παντού. Όμως παρόλα αυτά υπήρχε άνθρωπος εδώ στο σαλόνι, δεν κινήθηκε καθόλου από το κρεβάτι της, δεν βρήκαμε καθόλου λιμνούλες. Κατά τις 5 ώρα το πρωί σηκώθηκε ο άντρας μου να πιει νερό και εντάξει τον πήρε πρέφα. Τη είπε κάνε τσίσα, εντάξει δεν του δώσε συνέχιση σημασία, αλλά όμως έκανε τσίσα, όχι στην μπάνα, εντάξει στο πλακάκι, never mind, αλλά περάσαμε μια τέλεια νύχτα, οπότε τώρα είμαστε κάπως έτσι πάλι, κοιτάξτε να δείτε. Princess, ξεκουράσου αγάπη μου, νιστάζεις μωρέ, νιστάζεις, κοιμήσου μαναράκι μου, κοιμήσου εσύ, ψυχίτσα μου όμορφη. Και κάπως έτσι ήρθε το κορίτσι μου, που του είχαμε πάρει το κρεβατάκι του, την κουβερτούλα του και αυτή εδώ πέρα είναι η Princess μας. Princess, τι είναι αγάπη μου. Ναι, είναι μαμά και θα σε βγάλει εδώ πέρα στο YouTube. Ψυχή μου εσύ. Μετά της πήρα αυτά βασικά, ένα περιλέρημιο και ένα μπαλάκι που κάνει μια σιτρονέλα για τους ψήλους. Όχι, αυτό δεν το τρώμε. Ένα παπουτσάκι και ένα αρωματικό με πούδρα κάθε φορά που θα την κάνουμε μπάνιο και παίρνουμε έτσι ένα σαμπουάν μόνο για σκύλους, όχι το δικό μας γιατί έχει διαφορετικό pH. Πάρ' το αγάπη μου το μπαλάκι σου να παίξεις. Ναι, μπράβο κοπέλα μου. Τις έχουμε πάρει ουσιαστικά δύο πουλάκια, ένα για νερό και μία για τροφή. Θέλω να πάρω και ένα σουμπλά γιατί εδώ πέρα όσο να είναι μου κάνει διάφορα νεράκια. Δεν σου την νοιάζω να χωρίς, μα θέλει εγώ να υποχωρείς. Ωραία μου. Σ' αρέσει. Και καμιά φορά τρώμε και το μάλι της κόρης μας. Princess, όχι το παιδί μου! Και οπότε την πήραμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Η πρώτη εβδομάδα για μένα, να πω την αλήθεια, ήταν σοκαριστική. Γιατί μου τα έκανε παντού, ναι, 3 μηνών. Καταλαβαίνεις ότι σας ξεγελάει το μέγεθος, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι μωρό. Είναι μωρό και πρέπει να έχεις υπομονή. Και από τη στιγμή που το παίρνεις μωρό, πρέπει να το εκπαιδεύσεις εσύ. Μην ανεβαίνεις στους καναπέδες, να μην ανεβαίνεις στα κρεβάτια, να κατουράεις την μπάνα. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η φάση, ότι επειδή είναι 3 μηνών, δεν έχει κάνει όλα τα εμβόλια, έχει κάνει μόνο τα 2 πρώτα, αλλά ουσιαστικά πρέπει 4 μηνών, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, έχω κλείσει ραντεβού με την κτηνίατρο, να μου πει και όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Μέχρι το 3 εμβόλιο δεν μπορεί να βγει η Princess έξω, οπότε, αν και τις είχα κάνει κάποιες ψηλοβολτούλες, δηλαδή από εδώ μέχρι το σχολείο, κομμένα αυτά, θα κάνει τα εμβόλια μου είπε και μετά από 10 μέρες θα βγει. Και κάπως έτσι κάθεται και η Princess μας στον ήλιο και αλλιάζει το κορμί της το απίθανο. Τρώει και λίγο κανένα τσοκαράκι εδώ πέρα του Γιωργάκη. Τρόξ, το έχει κάνει τουμπάνο το τσοκαράκι. Ναι, για σένα λέω, που είσαι μια πανέμορφη μουσουβίτσα. Ναι, μωρέ. Ναι. Αμαλόχι τρώει και τα χαλιά. Έλα μάνα μου, άσε το κρόσι ήσυχο. Άσε το κρόσι ήσυχο. Princess, άσε το κρόσι ήσυχο. Δεν αυτό για σένα. Ας το μάνα μου, το χαλί είναι ανατόλια. Θυμάμαι κιόλας να ξέρετε. Είμαι ήσυχο παιδί. Μ' αρέσει εδώ πέρα στον ήλιο να λιάζομαι και να σκέφτομαι πολύχρωμα λιβάδια. Και έτσι αφήνω τη μαμά μου να κάνει βουλίτσες. Και τώρα κάποιος φωνάζει. Γιατί φωνάζεις αγάπη μου? Τι έγινε?
Τι! Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα, για σήμερα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like. Αν έχεις και εσύ κάποιο κατοικίδιο, θα ήθελα να μου το γράψεις από κάτω. Και προφανώς θα ήθελα να μου πεις αν θέλεις να δεις κάποιο βιντεάκι με μένα και την Princess. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσεις στα social media. Φιλάκια πολλά!